Κύριε Φάμελε, τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για διαπραγμάτευση, όπως είναι και πολύ σημαντική συζήτηση που καλά έκανε ο κύριος Βαρετσιώτης και άνοιξε για το αναπτυξιακό προφίλ της χώρας. Είναι μια κουβέντα η οποία την κάναμε πράγματι πέρυσι, στο τέλος της άνοιξης, όταν εγκρίναμε το νέο αναπτυξιακό νόμο, γιατί έπρεπε να ξεκολλήσουν, αν θυμάμαι καλά, τότε επενδύσεις 6,5 δις που είχε παγωμένα σε σερτάρια της Νέα Δημοκρατία, που τόσο πολύ ενδιαφερόταν τον ιδιωτικό τομέα, αλλά που δυστυχώς το μόνο που έκανε ήταν να μειώνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και να μειώνει τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στο δημόσιο. Είναι όμως ενδιαφέρουσα η συζήτηση τι κάνει η χώρα μπροστά στη διαπραγμάτευση. Γιατί αυτό που καταθέτουμε εμείς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι μια πρόταση και προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η οποία είναι και μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά χαράζει και οικονομική πολιτική. Διότι είναι ωραίο να μιλάς για μεταρρυθμίσεις όταν είναι η απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Δεν ξέρω τι μεταρρύθμιση είναι αυτή που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Όμως εγώ θα σας πω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η ενίσχυση του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, εδώ, η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δια της καθυστέρησης έφερε μεγαλύτερο λογαριασμό, βαρύτερα μέτρα. Θα το πω και αυτό, κύριε Νικολάου. Αυτό όμως το οποίο αντιπώνεται για πρώτη φορά. Και βέβαια ο κακός μαθητής, ο κύριος Σαμαράς, που έφευγε τιμένος από το Eurogroup του Δεκέμβρη του 2014, δεν μπόρεσε να το κάνει. Είναι ένα νέο πραγματικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που δίνει βάρος στο πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, στο πραγματικό προϊόν και στην εργασία. Γιατί η κινητήριος δύναμη δεν είναι οι υπεραξίες που φεύγουν σε offshore εταιρείες ή που φεύγουν στα συμβόλαια της Siemens ή της Novartis. Η πραγματική αξία είναι η εργασία στον τόπο μας και αυτό υποτιμήθηκε. Αυτό έχουμε καταθέσει εμείς στη διαπραγμάτευση και το έχω πει και δημόσια, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς ήμασταν έτοιμοι από το τέλος Νοεμβρίου για να κλείσουμε την αξιολόγηση. Όμως ξέρετε ότι μπήκανε από πίσω από την κουρτίνα, δηλαδή έξω το τραπέζι, κάτω το τραπέζι, αιτιάσεις είτε από το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν ήταν στη συμφωνία ούτε του καλοκαιριού του 2015, ούτε του Μαΐου του 2016. Η χώρα μας τι έπρεπε να κάνει? Να κλείσει άρον-άρον τη διαπραγμάτευση και να ξεπουλήσει δικαιώματα των εργαζομένων ή της πατρίδας μας εθνικό πλούτο? Αυτή ήταν η συνταγή των προηγούμενων που ιτήθηκε. Οι πολίτες της χώρας μας δώσαν μια άλλη εντολή. Να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη και την εργασία στην Ελλάδα. Αυτό κάνουμε και δεν κινδυνεύει η χώρα, ούτε βαρύνεται με επιπλέον κόστος. Νομίζω είναι μια κινδυνολογία που δεν έχει βρει απόδειξη τουλάχιστον. Η χώρα έχει δημοσιονομικά πολύ σημαντική επάρκεια. Δεν έχει πρόβλημα με μισθούς, με συντάξεις, με υγεία, με παιδεία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κινδυνολογεί η Νέα Δημοκρατία και πιέζει να κλείσουμε μια αξιολόγηση χωρίς να μας πει σε τι να υποχωρήσουμε. Αν δηλαδή θέλει η Νέα Δημοκρατία να υποχωρήσουμε στα εργασιακά, να βγει και να το πει ότι ναι, θέλω να ξεχαρβαλώσετε τις σχέσεις εργασίας, να μην υπάρχει μισθός, να μην υπάρχει ασφάλιση, να κλείσουμε την αξιολόγηση. Εμείς σεβόμαστε και τον Έλληνα πολίτη και δεν μας ενδιαφέρεται και καλά να κάνουμε πολιτική για να διεκδικήσουμε καρέκλες εξουσίας. Εξάλλου δεν είμαστε ούτε γόνοι οικογενειών, ούτε έχουμε οικογενειοκρατία και κληρονομικό δικαίωμα καμία καρέκλα. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν γιατί οι Έλληνες πολίτες κάποια στιγμή δεν πάει άλλο. Κύριε με το παλιό πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό το αδιέξοδο ή στροφή στην πολιτική της Δημοκρατίας. Τώρα μίλησε μόλις για εκλογές του 19 ο κ. Βαρετσιώτης. Καταλαβαίνουμε ότι πήραν κόκκινη κάρτα στο Βερολίνο. Εμείς όμως πρέπει να μιλήσουμε με τους Έλληνες πολίτες. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας δεν έχει δεσμευτεί για 10 χρόνια πλεονάσματα. Ο κ. Σόιμπλε σήμερα το διέψευσε, όπως διέψευσε και το σενάριο του Brexit που ο ίδιος είχε εισάγει. Και βέβαια αυτό είναι προς απογοήτευση διάφορων που θέλαν να παραφιλολογήσουν πάνω στην θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εμείς προσπαθούμε να κερδίσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και προσπαθούμε, και αυτό το αποδεικνύει η ελληνική οικονομία, γιατί τα δημοσιονομικά, ξέρετε, πήγαν καλά το 2016, όχι μόνο γιατί δουλέψαν περισσότερο οι Έλληνες. Υπάρχει θετικός ρυθμός και στον τουρισμό και στις βιομηχανικές επενδύσεις και στις εξαγωγές. Πήγε καλύτερα γιατί έχουμε περιορίσει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το λαθρεμπόριο, αλλά και τις συναλλαγές που γινόντουσαν πίσω την κουρτίνα και κάτω το τραπέζι. Κάτι το οποίο είχε συνηθίσει το παλιό πολιτικό σύστημα και έτσι φαινόταν και η ανισοτιμία στο δανεισμό που φάνηκε ξεκάθαρα και με τα δάνεια των μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό ήταν το τρίγωνο της διαπλοκής που δυστυχώς κυριαρχούσε στη χώρα. Εμείς όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο την εργασία. Και η εργασία νομίζω ότι την υπερασπιζόμαστε στη διαπραγμάτευση. Εγώ ειλικρινά περιμένω κάποιο να πει από την Νέα Δημοκρατία αν θέλουν να κάνουμε πίσω στις συντάξεις ή στις εργασιακές σχέσεις. Εμείς θα κερδίσουμε και σε αυτόν τον τομέα, γιατί δεν χρωστάμε σε κανέναν και γιατί δουλεύουμε καθαρά. Δουλεύουμε τίμια όπως πρέπει να δουλεύει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να επιστρέψει και στον τόπο μας. Κάτι που έλειψε τα τελευταία χρόνια.